Το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο, αφού, όπως λένε τα στελέχη του, καθημερινά επιβεβαιώνεται η ανάγκη ύπαρξης του κινήματος. Η περίοδος που διανύουμε επιβεβαιώνει καθημερινά με τον πλέον καταλυτικό τρόπο ότι η χώρα και ο ελληνικός λαός έχουν ανάγκη από τις αξίες, τις αρχές και τις ιδέες βάσει των οποίων γεννήθηκε και δημιουργήθηκε το κίνημα. Το κίνημα καθημερινά από την επομένη των εκλογών έχει μια καθημερινή παρουσία σε όλα τα ζητήματα, τα πολιτικά και τα κοινωνικά της χώρας. Διαρκή παρουσία και των φίλων και των μελών και θα έλεγα μια μαχητική παρουσία όλων των μελών και συνεχίζει το δημόσιο διάλογο με τους πολίτες καθημερινά. Χθες ο Γιώργος Παπανδρέου παρενέβη στις πολιτικές εξελίξεις, εκφράζοντας τις θέσεις του κινήματος για τη διαπραγμάτευση. Πάνω σε αυτή τη νέα διαδικασία σεμιναριακού διαλόγου ήταν και οι συγκεντρώσεις που έχουν γίνει. Χθες ο πρόεδρος του κινήματος, ο Γιώργος Παπανδρέου, μίλησε στο Ήλιον και έδωσε απαντήσεις για άλλα τα ζητήματα και για τη διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας και πώς θεωρεί ότι είναι ο καλύτερότερος τρόπος για να γίνει αυτή η διαπραγματευτική διαδικασία, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ βλέπουμε ότι με το να αντιστέκονται και να μην παρουσιάζουν προτάσεις εμπεριστατωμένες με το πώς θα ξεφύγει η χώρα από την κρίση, δημιουργούν ένα πρόβλημα στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη. Σε όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα, τα πολιτικά καθημερινά το κίνημα έχει τις απαντήσεις του και την παρουσία του σε όλα τα ζητήματα. Εκτός των άλλων, το κίνημα συνεχίζει τη δραστηριότητά του στο οργανωτικό κομμάτι, εν ώψη και του συνεδρίου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Στην Πάτρα χθες πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση φίλων και μελών του κινήματος στην κατάμεστη αίθουσα της Αγοράς Αργύρη.